Και αμέσως ξεκινάμε με τι άλλο, με Ρικ Πιτίνο. Τον καλωσορίζουμε στο πρώτο δικό του ελληνικό All-Star Game. Κώστα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας λοιπόν. Good afternoon, Mr. Pitino. It's an honor for us to be here, for you to be here. And you are a rookie in an All-Star Game. What are your feelings? Well, it's an honor for me to be coaching these guys. And most important thing I can do, make sure nobody gets hurt. I'm going to play all the Olympiacos guys the whole game. They're going to press full court. Και αστείο και χιούμορ, είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σε αυτό το All-Star Game και να κοουτσάρω αυτούς τους σπουδαίους παίκτες. Αλλά αυτό που έχω να κάνω το πιο σημαντικό είναι να κουράσω τους παίκτες του Ολυμπιακού. Full να τους πει press σε όλο το κύπελο. Ολυμπιακού. You have a nice humor. Δεν υπάρχουν εύκολα, αλλά τεράστιος. Προσποιήθηκε αδύνατη πλευρά, Σπανούλης για τρεις. 5-2. Από τη γωνία ο Κιλ Πάτρικ. Γκος για τον Κιλ Πάτρικ. Από μακριά εκτελεί στο transition. Και αρκετή ακόμα. Παπαγιάννης, νέο κάρφωμα. Μακρινό rebound από τον Γκος. Ο έτερος Γκος από τη γωνία. Ο οποίος γελάει και αυτός θα τον ταπτύρω. Και Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου για τρεις. Το βάζει. Παπαγιάννης κατεβάζει την μπάλα. Κατεβάζει, να το ενδιαφέρον. Αυτό δεν θα το δούμε την Τετάρτη. Παπαγιάννης, coast to coast και κάρφωμα. Σπανούλης, Αντετοκούμπο, Πρίντεζης για τρεις. Μέσα. Θείοντορ για τρεις. Θείοντορ, νέο τρίποντο. Θα μας σώσει. 25-22. Παπαγιάννης για τρεις. Για τρεις παρακαλώ. Ναι, ναι. Ο Μιλουτίνοφ και ο Παπαγιάννης κάλαψε τα παιδιά. Δοκιμάζουν για τρεις και είναι και καλή σουτέρ, έτσι. 3-3 με ταμπλό. Νέο τζορντανικό. Νέα επίθεση για τους ξένους. Τουπάν από τη γωνία. Τουπάνε τα τρίποντα. Αντετοκούμπο. Και μαζί μας και ο Θόδωρος Ροδόπουλος. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Άτι. Εάν συνεχίσουν με τέτοια ευστοχία. Λαρετζάκη στα καρφώση. Φυσικά. Και στη δική μου περιοχή. Θανάσης. Αντετοκούμπο. 39-35. Κλέβει ο Λαρετζάκης και ο Elevator έρχεται για να καρφώσει. Οπα. Άλεουπ κάρφωμα, 43-39. Θείοντορ. Υψώνει. Λεντέι με το ένα χέρι. Είπες τίποτα. Κλέβουν οι ξένοι με τον Γκίστ. Που θα πάει στο coast to coast και θα... σχεδόν θα καρφώσει. Συνάψε με τα δύο χέρια είναι πάνω. Είναι μεταγραφή από εμάς, ο Γκιστόπουλος. Σας τον αφήσαμε. Άντε το κούμπο, τώρα δεν το χάνει με τίποτα. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Το 70%... Όπα, με κουτάλα! Ναι, έτσι, κουτάλα. Με κουτάλα! Από Θανάση Αντετοκούμπο. Και μπόνους άλλη μία βολή. Λόγω κουτάλας. Ο Κώστας Καλβατσιώτης θα πρέπει να βρει και τον coach Ροδόπουλο να μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα. Είναι πίσω του. Εδώ τι κάνει. Μετράει. Επιτρέπεται. Ένας διαιτητής πρέπει να μας πει. Κώστα Καλβατσιώτη έχει τον Γιώργο Παπαγιάννη. Γιώργο, ντέρμπι, έτσι. Θα τον ψάξω. Αντετοκούμπο, ποιος σας είπε ότι δεν θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Ωραία φάση, Μασιούλης σε Ακμπελέσε. Το πιο ευχάριστο είναι το γήπεδο έχει γεμίσει με παιδιά, οικογένειες και βλέπω όλοι το ευχαριστούνται. Το ότι είναι η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κινικόπουλε. Συγχαρητήρια, διότι είστε εκπληκτικοί. Ευχαριστούμε σας πολύ. Ακούει όλος ο κόσμος. Βαγγέλη. Θανάσης. Μέχρι το λέει από 89-90. Νάιτζελ Γκος στο ταμπλό και έρχεται ο Στρέιλερ για follow κάρφωμα. Λεντέι. Νάιτζελ Γκος, πάσα κάτω από τα χέρια. Ξανά για το Λεντέι. Αυτό είναι show time. Απίστευτη φάση. Του. Απίστευτη Ιωάννης Παπαπέτρου. Σπανούλης, μεγάλη πάσα. Τέτα τέτ ο Θανάσης. 93-98. Λεντέι. Εναντίον όλων και καρφώνει. Το έχει πάρει προσωπικά. 93-100. Σπανούλης. Ταμπλό Παπαπέτρου. Και κάρφωμα. Εδώ είναι ο Παπα-Νικολάου που κλέβει.
Μπέκ το lay-up. Χάτσερ. Δεν έχει πάρει προσπάθειες ο Χάτσερ. Όχι, και είναι σούπερ φορμαρισμένος. Μία από τις λίγες. Να το. Πολύ, πολύ όμορφη στιγμή. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ο Τουπάν πάει να κλέψει από τον Παπα-Νικολάου που επιμένει σχεδόν από το κέντρο για τρεις. Κώστας Παπα-Νικολάου. Τελευταίο δεκάλεπτο. Το Αλεξάνδριο και τη άλλα Νίκο Γκάλη. Φοβερό κάρφωμα. Τον είδαμε στο ντοκιμαντέρ για τη Χάνα. Του μπάσκετ, αλλά και ο Γιώργος, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στα γήπεδα. Πάμε και για έναν ομοσπονδιακό, το Θόδωρο Αστεριάδη. Ήδη αυτή τη στιγμή στο παρκέ παίζουν παίκτες οι οποίοι περάσαν από τις μικρές εθνικές ομάδες. 18-119. Ο Χωρίδης. Και ο Χωρίδης. Αφύλακτος. Ο Γκος. Γκος. Μασιούλης υψώνει και σπρώχνει απλά την μπάλα στο καλάθι. Ο Ντάνιακ Μπελέσε στο σκαλβάτσιο της. Λοιπόν, κάπου εδώ στο παρκέ γράφει στην Ούγια Νίκος Σταυρόπουλος. Και βλέπω το παρκέ. Τώρα πες αλήθεια, είπες τίποτα στον Κος για να κερδίσει καμιά οδηγία επιπρόσθετη. Γιατί... Σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ συμμετέχει πάντοτε η αφρόκρεμα του ελληνικού, αλλά και όλο. Από την ωραία εικόνα του μπαμπά με την κόρουλα. Για τα 100 χρόνια μπάσκετ είναι οι πολύ όμορφες εικόνες. 133-140, 2,5 λεπτά, 2,40 ακόμη. Λαρετζάκης αστόχησε φολοκάρφωμα ο Παπαγιάννης. 135-140, Λεντέι στην άλλη πλευρά, καρφώνει. Λάθος πάσα. Παπα-Νικολάου. Λαρετζάκης ύπταται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι το ασανσέρ. 143-142, Μασιούλης, backdoor πάσα, στόχησε. Παπα-Νικολάου για τρεις, όχι, πάσα στον Παπαγιάννη, λάθος του. Και ευθυδιασμός, Νάιτζελ Γκος, πίσω για τον Λεντέι που έρχεται για να καρφώσει. Εδώ, τρίποντο από το Θανάση Αντετοκούμπο. 146-144, το δούμε τώρα. Τουπάν, Γκος από τη γωνία, όχι, τώρα θα εκτελέσει. Γκος για τρεις, oh my gosh, oh my gosh. 146-147, αλλά δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη οι Έλληνες. Για δύο μέτρησε, ισοπαλία είναι το σκορ. 146-146 και το χτύπημα της κόμπρας. Το χτύπημα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, 149-146, αυτό ήταν κανονικό τρίποντο. Επαναφορά έγινε. Γκος, ωραία προσποίηση, εκτελεί για τρεις, όχι, τέλος αγώνα, οι Έλληνες κέρδισαν, ο Γκος σημάδεψε το σίδερο, κερδίσαμε, κερδίσαμε, κερδίσατε, αγαπητοί κύριοι Γκος, δυστυχώς χάσαμε, διότι ο Νάιτζελ Γκος δεν μιμήθηκε τον Φιλ Γκος. Νόμιζα έτσι όπως είπες αγαπητοί. Ο ένας το βαλέ, ο άλλος το χάσε. Όπως είπες αγαπητοί, νόμιζα βασικά αλόγω αγαπητοί συμπολίτες και τα λοιπά. Όχι, όχι. Τελικά λόγω δεν έβγαλες. Ανησυχήσατε πάντως στο τέλος. Όχι, απλά θέλαμε να νικήσουμε στο τέλος. Ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλους. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είμαστε χαρούμενοι που ο κόσμος ήρθε και στήριξε Bayer. Και γέμισε όλο το γήπεδο. Περιμένει να φύγετε για Ρίο. Ρίο, let's go to Rio. Yes, έτοιμοι είμαστε. Έχουμε ετοιμαστεί κατάλληλα και πάμε εκεί να διεκδικήσουμε τα πάντα. Off του Ρίο λοιπόν για τους παίκτες της ΑΕΚ και το τεχνικό επιτελείο και off του MVP για πάμε μέχρι εκεί. 38 πόντι, έτσι από Θανάση. Με πολλά πολλά καρφώματα. Ασύλληπτος Θανάσης Αντετοκούμπο, πολυτιμότερος παίκτης. Μπορεί να έχασε τα καρφώματα στο διαγωνισμό, αλλά έκανε ακόμα καλύτερα καρφώματα στο παιχνίδι και αποθεώνεται από το κοινό. Εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο, πολυτιμότερος του 23ου ECO All-Star Game. So, a tough loss, tough loss. No, not really. Why? It's a celebration, it's a party. Exactly, because it was a game for the fans, and I thought the entertainment was great. You know, anytime basketball wins, it's not important. Δεν ήταν μια σκληρή ήττα, ήταν μια γιορτή, το απόλαυσε ο κόσμος, το χαρήκαμε. Δεν έχει σημασία ποιοι παίζουν, ποιοι είναι προπονητές, σημασία έχει να κερδίσει το μπάσκετ. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us. And